Τα νέα. Πάμε, πάμε Ζητούν πυράβλου από την Ελλάδα, Ουκρανία, πιέσει στο παρασκήνιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βερολίνο σφίγγει τον κλειό από την Αθήνα για να στείλει Patriot 400 στο Κίεβο. Η Αθήνα αρνείται. Εκτό αν η Ουάνστιξ το θα, μας... του αντικαταστήσει με νέου πυράβλου. Κρίσιμη συνεδρίαση χθε του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Ο Μπορέλ εδώ ζητά από όλε χώρε να συμβάλλουν στην Ουκρανική αεράμινα. Η αποστολή οπλικών συστημάτων τέτοιου βεληνικού σημαίνει ευθεία εμπλοκή τη χώρα. Είναι άλλο πράγμα. Ναι. Είναι αναβάθμιση τη εμπλοκή. Ό,τι έχουμε στείλει και τώρα. Αλλά τώρα, αν στείλει πατριωτη S300, το 300 είναι προμήθεια ρωσική, μην ξεχνάτε η S300. Και επίση μπαίνει πολύ ζωηρά πολύ πάλι, βαθιά. Ναι, και πολύ απέναντι στη Ρωσία. Άγια στο στόμα σου. Έτσι νομίζω κι εγώ. Συντάξει, μύθη και αλήθειε για τα όρια ηλικία. Μετά το 27, σταδιακή αύξηση κατά 1,5 έτο. Οι έφηβοι σημερινοί θα παίρνουν σύνταξη τα 73, λένε οι μελέτε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όσοι είναι τώρα έφηβοι και θα βγουν στην αγορά εργασία στο 30, ξέρω εγώ. Αν προλάβει δηλαδή. Ε? Αν προλάβει. Αν προ, Θα... Στα 73. Αν προλάβει, εντάξει. Δεν σου λέει γιατί κάνει αυτό. την εικόνα. Επίση, κάναμε μεγάλη κουβέντα για τα, εδώ για τα όρια ηλικία και λέγαμε και μπουρ, μπουρ, μπουρ θα αυξηθούν. Mm. Μετά το 27, σύμφωνα με τι αναλογιστικέ μελέτε για το προσδόκιμο ζωή, θα ανέβει 1,5 χρόνο ουσιαστικά το όριο ηλικία. 1,5 χρόνο. Θα παίρνουν σύνταξη δηλαδή με 40 χρόνια. Με 40 χρόνια μετά το 27, θα παίρνουν σύνταξη κάποιοι στα 63,5. Ωραία. Είναι πολύ καλό να φωνάξουμε τον κύριο Σπανάκη. Ο κύριο Σπανάκη εδώ πέρα να μα πει δύο κουβέντε. Να μα τα πει. Ε, γιατί και η Μιχαλίου δεν ξέρω, θα έρθει και κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τον αυτό. Έρθει, θα έρθει, λε. Βεβαίω, είμαι σίγουρο. Ωραία. Πάμε στην Εμινά Καθημερινή. Λενέα ύδρα η απάτη στο διαδίκτυο. Αντιμέτωποι με δεκάδε ψηφιακέ παγίδε καταναλωτέ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα στην Εμινά Καθημερινή. Στον αέρα επίσκεψη Ερντογάν στι ΗΠΑ. Φήμη περί αναβολή ή ακύρωση. Τα λέγαμε και χθε. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Επίσημα τίποτα. Είναι σαν μην υφίσταται αυτό. και όλο αυτό προέκυψε στην ουσία αντίδραση μετά την αποθεωτική υποδοχή του Χανίγε, του ηγέτη τη Χάμα, στον Τολμάν Μπαξέ Κωνσταντινούπολη στον Δενούπολη, από τον Ερντογάν. Πώ η Ελλάδα έφτασε στο πέταλο των Χούλιγκαν. Λοιπόν, συλλήψει για τον θάνατο του αστυνομικού Γιώργου Λικερίδη και μαγνήτη στι ΗΠΑ και για την ελληνική βιομηχανία επιχειρήσει αξιοποιούν τα κίνητρα για επενδύσει. Και ένα θρηλυκό γαλλικό ιστιοφόρο για τη φλόγα. Βλέπουμε εδώ πέρα το γαλλικό ιστιοφόρο. Το Μπελέμ. Μπελέμ. Μπελέμ, Απλό. Εντάξει, Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πατριωτική εκβιασμή, λέει. Όταν δηλώνει δεδομένο και προβλέψιμο, έρχεται και η συνέχεια. Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times. Στου Ζελένσκ, την ποδιά σφάζονται παλικάρια. Opa. Ασφυκτικέ πιέσει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Ισπανία, Σουηδία και Ολλανδία να στείλουν συστήματα αεράμινα στην Ουκρανία και κατά τη Ρωσία. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να στείλει του αποδικευμένου στην Κρήτη S300. Τι θα γίνει με του ελληνικού Patriot και τι διαπραγματεύεται η πρόθυμη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, του έχει στείλει ήδη η εφημερίδα. Τελείωσε. Του Patriot. Εκεί. Έχουν εγκατασταθεί, Έχουν εγκατασταθεί ήδη. Θα δούμε βέβαια, Ρο. γιατί στο τέλο είναι το γαμπρό, ναι, 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 ναι. για να είμαι δίκαιο. Ναι, ναι. Αλλά του έχει στείλει ήδη εφημερίδα. Όπου υπάρχει καπνό. 3.734 προσλήψει στο δημόσιο, πρώτο θέμα σήμερα στον ελεύθερο τύπο. Μόνιμη και αποχική ω το τέλο τη άνοιξη. Και χούλιγκαν ΑΕ, 64 συλλήψει για το έγκλημα του Ρέντι. Και κάτω, σήκωσαν το ευρωπαϊκό οι μπέμπιδε του θρύλου. Πολύ ωραία στιγμή. Θα τα δούμε και, στη και συνέχεια, και συνέχεια. Πάρα πολύ. Πρώτη Φεβαίως. ελληνική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό τίτλο. Όπω τρίτη φορά το λε. Ε, αφού αλήθεια είναι. Ε, Δημοκρατία. Σφάξε με αγάμου γκριζάρισμα του Αιγαίου με υπογραφή Μητσοτάκη. Λέει νέα, με υπογραφή Μητσοτάκη, νέα ακραία πρόκληση από τον Ερντογάν με παράνομη ναύτεξ. Διεκδικεί ανοιχτά το Καστελόριζο την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου επενδύει στα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη και στην πολιτική κατευνασμού. Βάζουμε υπογραφή και στην άστεξη των Τουρκών. Μα στέλνουν εδώ για γνήσιο, τι είναι. Κοίταξα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δύο σχολέ πια. Ναι. Η μία σχολή είναι που λέει ήρεμα, παιδιά, να πάμε ήρεμα και χαλαρά. Και η άλλη σχολή που λέει στα κάγκελα. Πάμε να τους... Δεν ξέρω αν λέει πόλεμο. Πάμε να του πάρουμε τα σκάλπε. Ναι, πάμε να του πάρουμε. Mm. Ας... Mm. Αυτό. Mm. Λοιπόν, ξέρω εγώ. <σφάντα> <σφάντα> δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι για όλα υπάρχει μια μέση κατάσταση, εγώ mm. λέω πάντα. Ό, ότι υπάρχει μια ενδιάμεση προπονητή... κατάσταση. Είχαμε ένα κάποτε στο, στο... στο... στο Λύκειο, στην ομάδα του Λύκειου, στο μπάσκετ. Ο περιμέναμε εμεί να μα πει στην Πριν ξεκινήσει στήματα... την πολυπίκυλη αθλητική του δραστηριότητα. Προφανώς δεν ήταν εντάξει. Έτσι. Ε, πριν ξεκινήσει το, το, και Λοιπόν, ε, που μα έλεγε, δεν μα σύστημα, ούτε θα πει εσύ κτλ. Μπείτε μέσα αυτό. Πάμε αυτό. γερά Τίποτα Πάμε 40 λεπτά το ίδιο. Μπείτε μέσα και... Συστηματάρα. Συστηματάρα. Λοιπόν, ραδέ, εξελίξει εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο τη θύρα 7 εδώ για τον Γιώργο Λιγκερίδη. Και αντί να απολογηθεί για το σάτυρο, λέει εδώ, η Μενδώνη επιχειρεί εκφοβισμό, απειλεί με μηνύσεις και αγωγές, αλλά δεν δίνει εξηγήσει γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού δεν εμπόδισε τη σκοτεινή δράση του ανώπμαλου αρχαιοφύλακα παρά τι καταγγελίε για την Ίσυρο, λέει εδώ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εφημερίδα απογευματινή, ιταλικό μοντέλο, Οπα, ψηλά, ιταλικό μοντέλο για δουλειά σε 400.000 άνεργε γυναίκε, τα σχέδια του Υπουργείου Εργασία και από κάτω φωτογραφία του Μισοτάκη στην αγορά του στο Ρέντι. Χθε, στην αγορά του Ρέντι, πόλεμο στην ακρίβεια μέχρι τελική πτώση των τιμών. Οπα! Θα γίνει πόλεμο. Θα δούμε τι τιμέ. Τι θα γίνει με τις τιμές σε πολύ λίγο. Οι Αυγοί αφοπλίζουν τα νησιά στα Μουλοχτά. Η μυστική διπλωματία στέλνει του 300 από την Ελλάδα στην Ουκρανία. ΣΥΡΙΖΑ προς Μητσοτάκη να απαντήσει αν δέχτηκε πιέσεις. Ανησυχία για τη στάση της Τουρκίας μετά το πάγωμα της συνάντηση Ερντογάν Μπάιντεν. Δεν χρειάζεται να απαντήσει αν έδωσε πιέσεις. Να δούμε αν θα υποκύψει τις πιέσεις. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Λέει εδώ. Δεν, να απαντήσει, λέει ο Μητσοτάκη, αν δεν πιέσει. Λέω εγώ, αν δέχτηκε πιέση, όχι, ο Πρωθυπουργό είναι. Προφανώ και θα πιεστεί. Το θέμα είναι υποκύπτη τη πιέση. Σωστό. Πολύ σοφό αυτό που είπε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλά, φίλε μου. Ριζοσπάστης. αποστολη Αποστολή S300 στην Ουκρανία, το επόμενο βήμα τη εμπλοκή. Η κυβέρνηση οδηγεί πιο βαθιά στον πόλεμο τη χώρα και το λαό. Σωστό. Επικίνδυνη εξέλιξη, λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κόντρα News. Οι Financial Times αποκαλύπτουν το παρασκήνιο τη μυστική συμφωνία με εντολή των Αμερικανών παραδίδουν του 400 στον Ζελένσκι. Προσχηματικέ διαβεβαιώσει του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Στέφανο Κασελάκη. Δεν μπορεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο να αφήνει του νησιώτε απομονωμένου. Μάλιστα. Ωραία. Εφημερίδα Εστία. Κάθαρση με αστερίσκου για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Για σύσταση εγκληματική οργανώσεω κατηγορούνται 25 ηγετικά στελέχη τη ΣΥΡΑΣ 7 του Ολυμπιακού μετά από εισαγγελική έρευνα συνενώσεως δικογραφιών οπαδικής βίας κάτω νομικό πρότυπο της Χρυσής Αυγής. Ήρθησαν το τραπεζικό και τηλεφωνικό απόρριτο των συλληφθέντων. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για το πόσο ψηλά θα φτάσει η έρευνα Ελλάς Δικαστών. Στου Ρέντι, την ώρα των προσαγωγών, χθε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό. Στο, στη Λαχαναγορά ήταν. Πήγε στη Λαχαναγορά για τις τιμές. Μην μπερδευόμαστε, <laughs> παιδιά, γιατί στη τιμές στη Λαχαναγορά ήταν. έτσι λείψεις, <laughs> ναι. Για όνομα του Θεού. Mm. Η ναυτεμπορική δείγμα γραφή νέων ρεκόρ από τι εισηγμένε, συν 23,89 στην κερδοφορία του 23 για τι πρώτε 55 εταιρείε που ανακοίνωσαν αποτελέσματα. Να τα ρε, πιένε ρε. Και μου λέτε για την οικονομία ναι. μετά. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν τύπο με 7,8 βαθμολογούν οι τουρίστε Σαλονίκη, Με 7,8 μόνο. Χ. Τι? Τι 7,8 στα 10. Ε, όχι, παιδιά, δεν το δέχομαι. Πάμε σοβαρή. Θεσσαλονίκη μα. Ε, όχι. Να το σπα... Με το που το μπήκε ο Ατρίδη μέσα, έξαλλο. Ατρίδη, τι είναι αυτά, ρε. Λέει, τα σπάει είναι η διασκέδαση τη πόλη και κερδίζει του πάντε στην περιφορά του κόσμου. Το 7,8 είναι λίγο. Μήπω δεν έχουν δει εσένα στη Θεσσαλονίκη ω αξιοθέατο. Το 10 δεν το δίνουμε πουθενά. Το άγαλμα. 7,8 δεν είναι το δεχόμαστε. Το επιστρέφουμε πίσω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, στα χέρια τη αστυνομία ο Εσπρέσο μάνατζερ του Τράπερ στην εγκληματική οργάνωση Χούλιγκαν που βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία Λιγκερίδη. Τρανός και ξερός λέει εδώ η εφημερίδα, Aha. έρευνες και για δύο αφανείς χρηματοδότες, 165 άτομα στην κοραφία ομούθ των 5.500 σελίδων παρακαλώ.